Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι, Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Παρασκευή 5 Ιουλίου σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πολλές γιορτές τον Ιούλιο και μάλιστα γιορτές καλοκαιρινές. Με άλλη διάθεση τις αντιμετωπίζουμε, τις βλέπουμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για κάποιους Αγίους που είναι εδώ κοντά μας, όπως η Αγία Κυριακή που την μνήμη της τιμούμε στις 7 Ιουλίου, αλλά και για τον Άγιο Αλέξανδρο Σμορέλ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ο Μίμης ο Γερονιμάκης είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την βοήθειά του, όχι μόνο στα ηχητικά της εκπομπής μας, αλλά και στη μουσική και στις τεχνικές και άλλες συμβουλές του. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και κρατά τα μηνύματά σας 210-41-18-602 και 640. Μιλήστε μας, ευχηθείτε μας, ρωτήστε μας. Και αγαπούμε την ανάγνωση και μάλιστα θέλουμε να κάνουμε καλά δώρα στα παιδιά μας και στα παιδιά των φίλων μας. Ένα καλό δώρο τώρα αυτή την εποχή είναι το διακοπές με παιχνίδια και χαρές, το νέο καλοκαιρινό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη. Παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, απασχολήσεις για τα παιδιά από 5 χρονών και πάνω που θα γεμίσουν δημιουργικά τις μέρες των διακοπών. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη αυτό το βιβλίο, μια διαφορετική πρόταση φίλοι μας για τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τώρα για αυτή την εποχή, για το καλοκαίρι. Διακοπές ο τίτλος, με παιχνίδια και χαρές από τις εκδόσεις Σταμούλη. Για παραγγελίες 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, φίλοι ακροατές, συνομιλούμε με τον πατέρα Βασίλειο Γιαννάκα, εφημέριο του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου. Ο πατήρ Βασίλειος, εκτός από εφημέριος στην Αγία Κυριακή του Παλαιού Φαλήρου, είναι και εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο αμεσότητα έχει με τους νέους ανθρώπους και γενικά με τον κόσμο. Πατέρα Βασίλειε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε ξανά. Είχαμε κάνει μια πολύ όμορφη εκπομπή. Μας παραχωρήσατε συνέντευξη πριν καιρό για την συμμετοχή σας στο Ιεραποστολικό Κλιμάκιο στο Κολουέζιο που φτιάξατε στο Κονγκό, που εκεί υποστηρίξατε το κτίσιμο άλλου ναού της Αγίας Κυριακής στο Κολουέζι κοντά, αλλά και άλλων ναών επίσης. Σήμερα σας βρίσκουμε... Προέκυψαν μετά εκεί άλλοι δύο ναοί, προέκυψαν εκεί. Και άλλοι δύο, ναι, ναι. Mm. Εκτός από την Αγία Κυριακή, είχαμε πει τα ονόματα, έτσι να τα θυμηθούμε. Ο Άγιος Κύριλλος στην Κακάντα, 120 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Κολουέζι. Και τώρα είναι σε ανέγερση και ο Άγιος Λάζαρος, γύρω στα 400-500 χιλιόμετρα μακριά από το Κολουέζι. Τώρα όμως, πατέρα Βασίλη, γιορτάζει η Αγία Κυριακή στο Κολουέζι, αλλά και η Αγία Κυριακή στο Παλαιό Φάλιρο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για τη γιορτή εδώ, στην Ελλάδα μας. Ναι, είναι την Κυριακή η μνήμη της Αγίας Κυριακής, 7 Ιουλίου, και συμπίπτει φέτος, δεν είναι η μέρα Κυριακή.
Και καταρχάς νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι φέτος έχουμε τη χαρά να συμπληρώνουμε 60 χρόνια από τη θεμελίωση του ναού, και στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων φιλοξενούμε και την τιμία κάρα της Αγίας Κυριακής αυτές τις μέρες, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγίου, και με τις ενέργειες και του σεβασμιωτά του ήρθε αυτές τις μέρες στα πλαίσια της πανηγύριός μας, στην ενορία μας. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο μεγάλες ευλογίες είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας. Στα 60 χρόνια από την θεμελίωση του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής. Ναι, ξεφυλίζω εδώ ένα έντυπο που έχουμε. Και βλέπω φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Θυμάστε που λέει ο ψαλμοδός, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στο σαυλάς του Κυρίου. Ήταν η λαχτάρα αυτή των πρώτων κατοίκων εδώ της Αμφιθέας να έχουν το δικό τους ναό στην ενορία τους, καθώς οι όμοροι ναοί ήταν αρκετά μακριά και δεν τους εξυπηρετούσαν. Και έτσι το 1953 αποφάσισαν να συγκροτήσουν έναν σύνδεσμο, τον Σύνδεσμο Ανεργέσεως Ιερού Ναού η Αγία Κυριακή Αμφιθέας. Mm. Και υπάρχει το καταστατικό από εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι το εγχείρημα αυτό για εκείνη την εποχή από πολλούς αντιμετωπίστηκε με πολλή επιφύλαξη, καθώς η Αμφιθέα ήταν η φτωχογειτονιά, να το πω έτσι, της, του Φαλήρου. Αραιοκατοικημένη και με εργατικές οικογένειες και όχι εύπορες οικονομικά. Παρά τα αυτά όμως τα δραστήρια μέλη του συνδέσμου το έβαλαν στο στόχο τους και κατάφεραν πάρα πολλά με τη δράση τους. Έγινε με βασιλικό διάταγμα η αλλαγή του λιμοτομικού σχεδίου, έγινε η δωρεά του οικοπαίγου από την αείμνηστη κυρία Σκαβάντζου και ιδρύθηκε στη συνέχεια το 1957 με βασιλικό επίσης διάταγμα τότε η ενορία της Αγίας Κυριακής. Με έξοδα του αημνήστου επίσης κυρίου Πετρίκα χτίστηκε μια πρόχειρη καταρχάς εκκλησία, ξύλινη, σαν μια παράγκα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν τις φωτογραφίες πολύ συγκινητικές από εκείνη την εποχή. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε η ενοριακή ζωή. Άρχισαν να τελούνται μυστήρια, οι γάμοι, οι βαφτίσεις κλπ. Και παράλληλα γινόντουσαν οι εργασίες για την προετοιμασία της ανοικοδόμησης του κανονικού ναού. Εγκρίθηκαν τα σχέδια της αρχιτέκτονας κυρίας Αναστασίας Διαμαντοπούλου και έτσι φτάνουμε στις 12 Απριλίου του 1964, ήταν τότε Κυριακή Τετάρτη των Νηστιών, όπου γίνεται η θεμελίωση του σήμερα υπάρχοντος ναού. Ήταν τότε εφημέριος αείμνηστος πατέρας Ιωάννης Ανδριόπουλος και πρόεδρος τότε του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, και δόθηκε έτσι μια ιδιαίτερη και μεγάλη έμφαση στο γεγονός. Υπάρχει μια και μοναδική φωτογραφία που έχουμε που δείχνει έτσι, είναι πολύ συγκινητική από εκείνη την εποχή. Και προχώρησαν οι εργασίες και φτάνουμε στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ξέρετε, βρήκαμε έτσι τα αρχεία του ναού, τα μπλοκ των αποδείξεων της Ιερανικής Επιτροπής να γράφουν πάνω 5 δραχμές. Mm-hmm. Δηλαδή είχε ανατεθεί σε κάθε ερανίστρια ένας τομέας της ενορίας και κάθε οικογένεια είχε αναλάβει να δίνει μηνιαία κάποιο ποσό, έστω και μικρό. Και με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονταν σιγά σιγά τα χρήματα για να γίνονται τα διάφορα στάδια του έργου, το οποίο ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ ταπανηρό για εκείνη την εποχή. Σίγουρα, και το ένιωθαν και πράγματι, σαν το σπίτι τους, ας πούμε, όπως κάνεις το σπίτι σου σπίτι, αυτό, φοβερό. Ναι. Έτσι λοιπόν φτάνουμε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου του 1978. Μόνο 14 χρόνια μετά που γίνεται τα εγγένεια του ναού. Έχει αποπερατωθεί στο μεγαλύτερο μέρος σαν κατασκευή και ο τότε αείμνηστος πλέον πρώτος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, ο κύριος Χρυσόστομος, κάνει τα εγγένεια του ναού. Και μετά συνεχίζονται πάλι οι εργασίες για τον εξοπλισμό του ναού και για όλα τα υπόλοιπα, η αγιογράφηση και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι
είναι αυτή που συμπεριλαμβάνονται στη φράση που ακούμε στη Θεία Λειτουργία υπέρ των μακαρίων και εμείς των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου. Το ακούμε σε κάθε λειτουργία. Ήταν αυτοί που παρέδωσαν, ναι, αυτό ας με αντιλαμβανόμαστε τη συγκίνηση γιατί, και τη νιώθουμε και εμείς, παρέδωσαν στους επόμενους και στους μεθεπόμενους, ναι. Έτσι, έχετε δίκιο. Και υπάρχουν τα ονόματα που τα ξέρουμε και αυτούς που δεν ξέρουμε, ναι, και που τους ξέρει ο Κύριος. Ακριβώς. Και ξέρει και τους σκόπους τους και είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άλλος θεστίνος πήραν και άλλος αφαιρίζουν. Εγώ απέστειλα εμάς θερίζουν ο ούχ εμείς και κοπιάκατε. Άλλοι και κοπιάκασιν και εμείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθετε. Νομίζω ότι εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Έχουμε θερίζουμε την παρουσία ενός όμορφου ναού στον οποίο άλλοι προημών κοπίασαν για να τον έχουμε εμείς σήμερα. Και είναι μεγάλη ευλογία να βρισκόμαστε σήμερα μετά από 60 χρόνια σε αυτόν τον αποπερατωμένο ναό. Ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια ο ναός είναι μια κατασκευή που ενώ ανήκει στον υλικό κόσμο επί της ουσίας μας ανεβάζει σε υψηλότερα επίπεδα πνευματικότητας και μας οδηγεί στο θρόνο του Θεού. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη όλων ημών που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να συνεχίζουμε το έργο εκείνων με αφετηρία το ναό αυτό, να προχωρούμε στην ανοικοδόμηση του πνευματικού ναού της υπάρξεώς μας και του πνευματικού ναού του κάθε νωρίτη που βρίσκεται γύρω από την Αγία Κυριακή. Και γιατί ο Θεός, όπως ξέρουμε, σε τέτοιους ναούς ευαρεστείται να κατοικεί και να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Και από αυτή την άποψη θα λέγω ότι αυτό που λέγανε οι Σπαρτιάτες, άμες εγεσόμεθα, πολλοκάρονες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε όσο μπορούμε αυτό που εσείς κάνατε και ξεκινώντας από αυτό που εσείς κάνατε, να, ό,τι κάνουμε να είναι επίσης το ίδιο θεάρεστο και ευλογημένο. Οι φετινές εκδηλώσεις γύρω από την Πανήγυρη, όπου είναι επαιτειακή με την ευκαιρία και της φιλοξενίας της Μιας Κάρας, έχουν σαν άξονα και σαν κέντρο τη λατρεία του Θεού, η οποία άλλωστε είναι και το σημαντικότερο γεγονός που αφορά τον ναό. Και κέντρο βέβαια όλες των λατρευτικών εκδηλώσεων είναι και η Θεία Λειτουργία. Τελούνται στο ναό μας όλες οι ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία έχει, όπως γνωρίζουμε, το βαθύ της συμβολισμό. Δεν είναι μονάχα ανάμνηση της ζωής και της διδασκαλίας του Κυρίου, αλλά είναι μια διαρκής πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας, με τον οποίο ενωνόμαστε μέσω των μυστηρίων, καθώς μεταλαμβάνουμε, όπως το κάνουμε κάθε φορά, στη Θεία Λειτουργία του Σώματος και το Αίμα του Χριστού. Και αυτός είναι ένας από τους στόχους της ενορίας μας, του ναού μας, να υπάρχει συχνός εκκλησιασμός, από τον οποίο αναβλύζει ιδιαίτερη Θεία Χάρη για κάθε πιστό. Ξέρετε, το ακούμε πάρα πολύ συχνά, το λένε πολλοί, πάμε στην εκκλησία να ακούσουμε τη λειτουργία. Νομίζω ότι είναι λάθος σαν έκφραση. Εμείς είμαστε η εκκλησία, η πιστή. Και συγκεντρωνόμαστε στο ναό, στον τόπο αυτό της λατρείας, για να συλλειτουργήσουμε, να βρεθούμε επί το αυτό η πιστή. Και ο Χριστός είναι το μέσο ημών, ο οποίος το είπε ξεκάθαρα, ότι όπου είναι δυο και τρεις μαζί μένει στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Πάτερ, είναι ένα μεγάλο γεγονός όλο αυτό που γίνεται ανά τα έτη, έτσι, και έχει φτάσει σήμερα σε μας. Και νομίζω ότι εμείς σαν άνθρωποι, ας πούμε, ποια ευθύνη έχουμε σε όλο αυτό, εσείς σαν ποιμένας και εμείς σαν λαός.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλο αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Μέσα από τα υλικά στοιχεία μας προσφέρεται η άκτιστη χάρη του Κυρίου. Όλα τα μυστήρια έχουν υλικά στοιχεία τα οποία γίνονται φορείς αυτής της άκτιστης χάρης του Θεού. Και οι ίδιοι φορείς είναι και οι εικόνες και τα λείψανα. Και θα έλεγα ότι θα ήταν μεγάλη αχαριστία αν αφήσουμε αυτή τη χάρη να πάει χαμένη. Δηλαδή σαν έναν βαρκάρι ο οποίος έχει το ιστιοφόρο του, θέλει να ταξιδέψει και δεν ανοίγει τα πανιά του στον ούριο άνεμο που φυσά. Και το καράβι, τη βάρκα του, το καϊκί του δεν κινείται. Δηλαδή η χάρη του Θεού είναι δεδομένη, αλλά χρειάζεται και η ανθρώπινη συμμετοχή, γιατί αλλιώς η χάρη αυτή μένει άκαρπη τελικά. Έχουμε την πηγή να τρέχει το νερό, αλλά αν δεν πάω με το δοχείο μου να πάρω νερό, θα μείνω διψασμένος. Νομίζω αυτή είναι η λογική. Και θεωρώ ότι ο λαός μας έχει τη μακραίωνη παράδοσή του και έχει τα αισθητήριά του και αντιλαμβάνεται. Δηλαδή βλέπω αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες που περνάνε άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω, ίσως και από άλλες ενορίες, που με πολύ ευλάβεια στέκονται ενώπιον της κάρας, ενώπιον της εικόνος, γονατίζουν, προσκυνούν, τους δίνουμε και ένα μικρό έτσι ενθυμιάκι, μια εικονίτσα. Ευχόμαστε η ευλογία του Κυρίου να είναι στη ζωή τους και η χάρη του Κυρίου. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, αυτό το ένα βήμα της αξιοποίησης του δικού μας προσανατολισμού προς τον Κύριο, να τον παρακαλέσουμε αυτή η χάρη να παραμένει ενικούσα εν ημίν και να την τροφοδοτούμε. Πώς έχουμε ένα τζάκι και ρίχνουμε εκεί ξύλα και η φωτιά φουντώνει. Έτσι. Και φωτίζει το δωμάτιο και ζεσταίνει το χώρο. Νομίζω κάπως έτσι είναι και η πίστη. Η πίστη είναι μια φλόγα μέσα στις καρδιές μας και όταν την τροφοδοτούμε φουντώνει, αυξάνει, φωτίζεται ο νους και ζεσταίνεται η καρδιά. Νομίζω ότι ένα παράπονο του Κυρίου ήταν αυτό, ότι δια το πληθυνθήνε την ανομία, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Δηλαδή, επειδή θα αυξηθεί η κακία, πολλών ανθρώπων η αγάπη θα παγώσει, θα ψυχραθεί. Ίσως στην εποχή μας έχουμε, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, ότι γιατί κάνει και πολύ θόρυβο η αμαρτία, να αυξάνει αυτή η αμαρτία στον κόσμο και να παγώνουν οι καρδιές. Εμείς έχουμε όμως τους τρόπους, ως άνθρωποι της Εκκλησίας, να μην αφήσουμε τις καρδιές μας να παγώσουν. Να μην αφήσουμε τη φλόγα της πίστεώς μας να σβήσει. Και να την τροφοδοτούμε με κάθε ευκαιρία που ο Θεός μας προσφέρει. Η προσευχή μας, η νηστεία μας, η μετοχή στη λατρεία, η συχνή μετοχή στα μυστήρια, για να αυξάνει αυτή η φλόγα. Και να φωτίζεται ο νους. Όταν φωτίζεται ο νους δεν κάνει λάθη. Πράγματι. Έτσι και να παραμένει. Να παραμένει. Να μην χάσουμε, ας πούμε, κάτι στο δρόμο. Ναι. Μεγάλη Αγία πάντως η Αγία Κυριακή. Να πάμε και στην Αγία λίγο. Να πούμε δύο λόγια. Ηλικιακά ήταν 17 χρονών όταν μαρτύρησε. Μια κοπέλα δηλαδή, Δευτέρας Λυκείου. Κοριτσάκι. Ναι, Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου θα έλεγα εγώ. Πού θα έλεγε κανείς, ας πούμε, βλέποντας τα κορίτσια και τις μαθητριές μου, ας πούμε, από το σχολείο, σε αυτή την ηλικία. Και όμως η κοπέλα αυτή μεγάλωσε μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα κλίμα και ένα πνεύμα πίστεως και αγάπης. Καλλιέργησε αυτή την πίστη, την αύξησε. Είδε τους γονείς της να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της και ένιωσε την ευλογία το να είναι κόρη μαρτύρων. Μάλιστα.
και δεν δίστασε και εκείνη να προχωρήσει στο μαρτύριο αυτό. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά, κυρία Χατζή, είναι δώρα του Θεού. Είναι δώρο του Θεού. Εμείς ας αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε αυτά τα δώρα που εκείνος μας δίνει, και το ποια θα είναι η πορεία του καθενός νομίζω είναι μέσα στη δική του σοφία και πρόνοια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι νιώθω μια ιδιαίτερη ευλογία που βρίσκομαι σε αυτό το ναό. Πέρασα από εδώ και σαν μαθητής μικρός του κατηχητικού σχολείου, αργότερα σαν κατηχητής, δηλαδή η ζωή μου έχει συνδεθεί με το χώρο αυτό και τώρα 20 χρόνια εδώ σε εφημέριος, νιώθω αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και την μεγάλη ευθύνη όλης αυτής της ευλογίας. Και νομίζω ότι όλοι οι ανορίτες έτσι οφείλουμε να νιώθουμε, γιατί από εδώ ξεκινά η ζωή μας, η πνευματική. Εδώ μας έφερε η μητέρα μας, όταν ήμασταν μικροί, για να σαραντήσουμε. Εδώ βαπτιστήκαμε, εδώ έγιναν οι γάμοι των γονέων μας, εγώ των παιδιών μας κλπ. Εδώ γίναμε χριστιανοί, εδώ γνωρίσαμε την αλήθεια της πίστεώς μας στο κατηχητικό σχολείο. Και για όλα αυτά, εκείνη η Αγία, ως στοργική μητέρα, φροντίζει, όπως φροντίζει η μητέρα για τα παιδιά της. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο ναός είναι ένα κέντρο της πνευματικής και ενωριακής ζωής. Από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, από το Πανηγύρι μέχρι κάθε εκδήλωση, εδώ ξεκινάμε και εδώ τελειώνουμε. Και το Πανηγύρι κάθε καλοκαίρι είναι γιορτή όλων μας. Γιορτάζει η μητέρα μας, η πνευματική μας μητέρα. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα ευχαριστούμε πάντοτε εκείνο που μας αξίωσε να είναι ό,τι είναι για μας η Αγία Κυριακή. Και την παρακαλούμε να πρεσβεύει και να δέεται για μας, ενώπιον του θρόνου του Θεού, για την οικογένειά μας, την πνευματική οικογένειά μας επάνω στον κόσμο, και να μας αξιώσει όταν ο Κύριος μας καλέσει κοντά του, να είναι εκείνη που θα μας υποδεχτεί. Έτσι. Και να δούμε το πρόσωπό της, το χαρούμενο, να μας υποδέχεται στη Βασιλεία του Θεού και στην ουράνια πλέον ενορία της. Αμήν, Πάτερ Βασίλη. Αμήν. Αμήν, με όλη μας την καρδιά, έτσι, το αμήν αυτό να γίνει. Πάτερ Βασίλη, ρωτούν οι ακροατές μας για το πρόγραμμα της Πανηγύρεως της Αγίας Κυριακής. Έχουμε καθημερινά θεία λειτουργία και τα απογεύματα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις και κάποιους ομιλητές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο ναός ανοίγει το πρωί στις 7 και κλείνει το βράδυ στις 11, ανάλογα με τον κόσμο που έρχεται, υπάρχει προσέλευση. Θα έχουμε και τον πατέρα Μεθόδιο Κρητικό, έτσι, τον δικό μας πατέρα Μεθόδιο. Ναι. Την Παρασκευή. Παρασκευή 5 Ιουλίου το απόγευμα. Θα κάνουμε τον Εσπερινό. Και σήμερα δηλαδή. Πολύ ωραία. Σήμερα δηλαδή, ναι. Το απόγευμα στις 5, στις 7, μαζί με το Ιερό Ευχέλιο, και μετά θα τον ακούσουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό θέμα. Η Αγία Κυριακή και η τιμή της Κυριακής ημέρας. Και το Σαββατοκύριακο βέβαια, στα πλαίσια της Πανηγύρες, έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό το απόγευμα του Σαββάτου στις 7, με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου μας κυρίου Σιμεών. Το πρωί της Κυριακής όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, και το απόγευμα στις 7 με θεόρθρος Εσπερινός και η Λιτανία, και μετά και η παράκληση στην Αγία. Η Κάρα θα είναι στο ναό μας μέχρι τη Δευτέρα στις 11 το μεσημέρι. Το πρωί της Δευτέρας θα έχουμε πάλι λειτουργία. Και πριν την αναχώρηση θα κάνουμε μια μικρή δέηση και θα φύγουμε για το Αίγιο. Σας ευχαριστούμε, Πατέρα Βασίλη, για
όλη αυτή την κατάθεση της ψυχής σας, την ενημέρωση προς τους ανθρώπους που μας ακούν, και να σας μεταφέρω και από την πλευρά τους τις ευχές τους για όσα άκουσαν και για σας προσωπικά και για το έργο σας. Να είστε πάντα καλά και από εμάς. Ευχαριστούμε όλοι για όλα. Έτσι, έτσι. Με το καλό να τα ξαναπούμε, πατέρα Βασίλη. Να είστε καλά, καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο πατήρ Βασίλειος Γιαννάκας, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Να πούμε ότι εκτός από την γιορτή της Αγίας Κυριακής τον Ιούλιο μήνα, έχουμε και μία ακόμη γιορτή τον Ιούλιο αργότερα, του Αγίου Αλέξανδρου Σμορέλ. Είναι ένας νέος Άγιος στην Εκκλησία μας, μαρτύρησε στην εποχή μας και πραγματικά μιλά στην καρδιά μας το μαρτύριό του, ένα μαρτύριο που μοιάζει πολύ φυσικά με τα μαρτύρια των Αγίων στους αιώνες που πέρασαν. Μοιάζουν αυτά τα πράγματα, αλλά κάθε εποχή έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα θα τονίσουμε τώρα σε λίγο μιλώντας σας για τον βίο του Αγίου Αλέξανδρου Σμόραλ. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μας, με τον βίο ενός νεομάρτυρος του Αλεξάνδρου εν μονάχο μαρτυρίσας, μέσα στην καρδιά του ναζισμού, ένα ορθόδοξο φως. Τον Φεβρουάριο του 2012 έλαβε χώρα η τελετή της αγιοποίησης του Αλέξανδρου Σμορέλ από τη Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς και αναγνωρίστηκε αργότερα και από την επίσημη Ρώσικη Εκκλησία. Η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου του Μονάχου τελείται την 13η Ιουλίου. Όπως και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, Ρόστοκ και Κάσελ και στο Μόναχο, πλατείες, σχολεία και δρόμοι αφιερώθηκαν στη μνήμη του Αλέξανδρου Σμορέλ και άλλων μελών της ομάδας Λευκό Ρόδο, White Rose. Νεαροί φοιτητές χριστιανοί, οι οποίοι αντιστάθηκαν στο τέρας του ναζισμού κατά του Führer της NSDAP και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Αλέξανδρος Σμορέλ γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1917 στο Όρενμπουργκ της Ρωσίας από πατέρα Γερμανό, τον Χιούγκο Σμορέλ, ένα φημισμένο γιατρό, και μητέρα Ρωσίδα, την Αταλία Σβεντένσκαγια, κόρη ενός ορθόδοξου ιερέα και φοιτήτρια της οικονομίας, η οποία βάφτισε το παιδί ορθόδοξο. Όταν ο Αλέξανδρος ήταν 2 ετών, έχασε τη μητέρα του στον εμφύλιο πόλεμο από τύφο. Ο πατέρας φρόντισε να μεγαλώσει το παιδί ορθόδοξα με τη Ρωσίδα γκουβερνάντα Φεοντόζια Νάνη, μια ευσεβή με θερμή πίστη γυναίκα, ενώ ξαναπαντρεύτηκε μια καθολική Γερμανίδα, την Ελισάβετ. Μετά την κατάληψη της χώρας από το κομμουνιστικό καθεστώς, η οικογένεια αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Ο Αλέξανδρος είναι μόλις 4 ετών και οι γονείς παίρνουν μαζί τους το Μόναχο και την αφοσιωμένη κουβερνάντα, Νάνη. Εκεί ο Αλέξανδρος πηγαίνει στο σχολείο και συνεχίζει την πνευματική του ζωή στην Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία του Μονάχου, με την οποία πάντα τον συνέδεε εσωτερικά η εικόνα της μητέρας του, αλλά και η ορθόδοξη στάση και εκπαίδευση της απλής και πιστής κουβερνάντας του. Όταν ήταν φοιτητής της ιατρικής, ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Αλέξανδρος υπηρετεί στο γερμανικό στρατό στην Τσεχοσλοβακία και αργότερα στη Γαλλία μαζί με το φίλο του Hans Scholl, επίσης φοιτητή της ιατρικής. Και οι δυο σηκώνουν τη μονότονη στρατιωτική καθημερινότητα, αλλά ο Αλέξανδρος ξεχωρίζει με το μεγαλόψυχο χαρακτήρα του, γεμάτο χαρά και ελευθερία. Μέσα σε αυτή την ευθυμία όμως, διακρινόταν κάποιες φορές μια βαθιά αναζήτηση και σοβαρότητα. «Πήγα από το κακό στο χειρότερο», έτσι σχολίασε ο Αλέξανδρος τη μετανάστευσή τους από την επαναστατημένη Ρωσία στο ναζιστικό Μόναχο. Πάντα επισήμενε ότι το καθεστώς του Στάλιν και το καθεστώς του Χίτλερ ήταν και οι δυο αντίχριστα, είχαν την ίδια κακή ρίζα. Μετά τις εμπειρίες στο μέτωπο, ο Αλέξανδρος, ο Hans Scholl και ο Willy Graf
παρακολούθησαν ομαδικούς φόνους στην Πολωνία και τη δυστυχία στον γκέτο της Βαρσοβίας. Ο Αλέξανδρος αποφάσισε τον Ιούνιο του 1942 ότι δεν θα έπρεπε πια να ακούνε συζητήσεις, αλλά χρειαζόταν δράση. Έτσι πήρε την πρωτοβουλία μαζί με τον Hans Scholl και σύνταξαν τις πρώτες 4 προκηρύξεις, οι οποίες μοιράστηκαν ανώνυμα με το ταχυδρομείο. Ονομάσανε το κίνημα αντίστασης Λευκό Ρόδο. Η ονομασία προτάθηκε από τον νεομάρτυρα, εμπνευσμένη από ένα απόσπασμα των αδελφών Καραμαζόφ του Ντοστογεύσκη, του αγαπημένου του συγγραφέα. Είναι η στιγμή που περιγράφεται η επιστροφή του Χριστού στη γη για να αναστήσει εκ νεκρών ένα κοριτσάκι. Το κοριτσάκι ανασηκώνεται στο φέρετρο και κοιτάζει τριγύρω χαμογελώντας, με ορθάνυχτα απορριμμένα μάτια, κρατώντας ένα μάτσο από άσπρα τριαντάφυλλα που είχαν βάλει στο χέρι της. Τότε ο μέγας ιεροεξεταστής αναγνώρισε και συνέλαβε το Χριστό και ακολούθησε ο περίφημος μονόλογός του. Αργότερα ήρθε και ο φοιτητής της ιατρικής Κριστόφ Μπρόμπστ, με τον οποίο συνδέθηκε μια παλιά φιλία από το σχολείο, και η αδελφή του Χάνς, η Σοφία Μαγδαλένα Σόλ, φοιτήτρια της βιολογίας και φιλοσοφίας, καθώς και ο Βίλι Γκραφ, και αυτός φοιτητής της ιατρικής. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μια βαθιά πίστη οδηγούσε αυτά τα παιδιά να αντισταθούν. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος αποδεδειγμένα από έγκυρες πηγές ξεκίνησε την αντίσταση, κάτι που οι γερμανικές αρχές στις επίσημες γιορτές και αναφορές αποσιωπούνε, τους ενέπνευσε με ιστορίες και ποίηματα γεμάτα πνευματικότητα στο σπίτι του Χάνς για να διαβάσουν, οδηγώντας τους πνευματικά. Διαβάζοντας λοιπόν ποίηματα και εντρυφούσαν στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο Αλέξανδρος ήταν σε θέση να τους ανέξει τον θησαυρό της ορθόδοξης πίστης. Σε γράμματα στην αδελφή της Ίνγε αναφέρει η Σοφία ότι ήταν ο Αλέξανδρος ο οποίος τους στήριξε ηθικά και πνευματικά. Είχε, λέει η Σοφία, μια ευθυμία και δύναμη η οποία σε ανέβασε πάνω από κάθε μικροψυχία και αμφιβολία για την πίστη. Αν και οι δυο, ο Χάνς και η Σόφη, μεγαλώσαν με πολύ πίστη και αγάπη για τον Ιησού Χριστό, ο Αλέξανδρος με τις πρεσβείες στην Παναγία και στους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας τους ενθάρρυνε και τους ενέπνευσε για να έχουν το θάρρος της γνώμης και αποκλειστικά την αγάπη για την αλήθεια. Έχοντας τη βαθιά πεποίθηση και σιγουριά ότι θα δώσουμε λόγο για ό,τι πράττουμε και πιστεύουμε, ομολόγησαν χωρίς κανέναν δισταγμό μπροστά στα SS και αργότερα στο ναζιστικό δικαστήριο ότι πράγματι πολέμησαν ένα κράτος το οποίο ήταν ενάντια σε κάθε ηθική και τη χριστιανική πίστη. Ο Αλέξανδρος και ο Χάνς ξεκίνησαν την αντίσταση όταν οι SS μαζεύανε τα ανάπηρα παιδιά από τα ιδρύματα και τα πήγαιναν για εκτέλεση ή θανάτωση με αέριο. Το Λευκό Ρόδο φωτοτύπησε αντιφασιστικά ποίηματα με την έκκληση στο γερμανικό λαό για αντίσταση. Οι πρώτες 4 προκηρύξεις δημιουργήθηκαν από τον Αλέξανδρο και τον Χάνς το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 1942 και στάλθηκαν στα σπίτια της Νότιας Γερμανίας και της Αυστρίας. Όταν οι πρώτες προκηρύξεις εμφανίστηκαν και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και έκαναν τον κύκλο στους φοιτητές, μια έκκληση να πάρει κάθε πολίτης την ευθύνη εναντίον στις σκοτεινές ενέργειες μιας κλίκας τυραννίας και ο καθένας να προβάλλει παθητική αντίσταση για να αναχαιτιστεί η συνέχεια αυτής της αθεϊστικής μηχανής πολέμου, πολλοί φοιτητές αντέδρασαν παράξενα με ένα είδος ενθουσιασμού. Άλλοι όμως απέρριψαν αυτές τις προκηρύξεις με θυμό. Στα τέλη Ιουλίου του 1942, ο Αλέξανδρος παίρνει μέρος αναγκαστικά ως λοχίας υγειονομικού στην εκστρατεία του γερμανικού στρατού κατά της Ρωσίας μαζί με τον Hans Scholl και τον Willy Graf, από την οποία απεκόμισε μια καλύτερη κατανόηση της πατρίδας του. Μετά την επιστροφή στο Μόναχο, στις σπουδές του, στις 30 Οκτωβρίου, ο Αλέξανδρος ήρθε σε επαφή με άλλες αντιστασιακές οργανώσεις στο Βερολίνο και το Λευκό Ρόδο, συντάσσει την 5η προκήρυξη με αριθμό αντιτύπων 6.000 έως 9.000, το οποίο μοιράστηκε στο Πανεπιστήμιο και στα γραμματοκιβώτια σε ορισμένες πόλεις της Γερμανίας μέχρι και την Αυστρία και την Αγγλία. Τέλος Ιανουαρίου, μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, ξεσπάει μια φοιτητική πορεία εναντίον του πολέμου και με την αφορμή αυτή συντάχθηκε από το Λευκό Ρόδο η 6η προκήρυξη, η οποία μοιράστηκε στα σπίτια του Μονάχου.
Στις 18 Φεβρουαρίου τα αδέλφια Σόφη και Χαν Σόλ πήραν και μοίρασαν τα υπόλοιπα φυλάδια στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Τους παρακολούθησε όμως ο φυρωρός Ιάκοπ Σμιτ και ενημέρωσε τα SS. Τα παιδιά συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο και οδηγούνται στην Γκενστάπο. Στη συνέχεια συλλαμβάνεται και ο Κρίστοφ Μπρόμπστ, ενώ ο Αλέξανδρος Μορέλ διαφεύγει προς στιγμήν τη σύλληψη. Λίγες μέρες αργότερα, τις 22 Φεβρουαρίου, γίνεται η πρώτη δίκη και τα τρία παιδιά καταδικάζονται από το δικαστή Ρόλαντ Φρέισλερ εν καιρό πολέμου για εσχάτη προδοσία σε θάνατο δια του αποκεφαλισμού με λεμιτόμου. Ο Χαν Σόλ, 25 ετών, η Σόφη Μαγδαλένα Σόλ, 22, και ο Κρίστοφ Πρόμπστ, 24 ετών, εκτελέστηκαν στις 22 Φεβρουαρίου του 1943 κατά παράβαση του νόμου την ίδια μέρα της δίκης. Ο Αλέξανδρος λαμβάνεται στις 24 Φεβρουαρίου και καταδικάζεται στις 19 Απριλίου στη δεύτερη δίκη, επίσης από τον Ρόλαντ Φρέισλερ μαζί με τον Γουίλι Γκράφτ και τον καθηγητή του Σπρόφ. Κουρτ Χιούμπερ για εσχάτη προδοσία σε θάνατο δια του αποκεφαλισμού με λεμιτόμου. Ο Αλέξανδρος Μορέλ, 25 ετών, ο Κουρτ Χιούμπερ, 50 ετών και ο Βίλχεμ Γκράφ, 25 ετών, εκτελούνται στις 13 Ιουλίου του 1943. Γράμμα του Αγίου Αλεξάνδρου στους γονείς του από τη φυλακή Στάντελχάιμ του Μονάχου στις 18 Μαΐου του 1943. Αγαπητοί μου γονείς, διάβασα πρόσφατα κάτι σε ένα πολύ καλό, με βαθιά νοήματα βιβλίο που φαίνεται να ταιριάζει σε όλους. Όσο μεγαλύτερη είναι η τραγωδία στη ζωή κάποιου, τόσο δυνατότερη πρέπει να είναι η πίστη του. Τόσο πιο πολύ φαίνεται ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι, τόσο περισσότερο πρέπει με εμπιστοσύνη να εγκαταλείψουμε τις ψυχές μας στα χέρια του Θεού Πατέρα μας. Ο Αβάς Θεόδωρος ο Στουδίτης έγραψε: «Ευχαριστώ το Θεό για τις συμφορές μου και υποτάσσομαι τελείως στις ανεξιχνίαστες βουλές της προνοίας του. Αυτός με την αγαθότητά του γνωρίζει ήδη από το καιρό που δημιούργησε τον κόσμο το χρόνο και τον τόπο του θανάτου για κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που σας είχα ήδη γράψει. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσατε να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο. Τότε θα έφευγε μακριά σας ένα μεγάλο μέρος λύπης και πόνου». Απόσπασμα από το τελευταίο γράμμα του Αλέξανδρου στους γονείς του λίγο πριν την εκτέλεση. Μόναχο, 2 Ιουλίου 1943. Αλλά τώρα είμαι στο σημείο που ακόμη και στη σημερινή κατάσταση είμαι χαρούμενος, ήρεμος και αισιόδοξος. Μπορεί να έρθει ό,τι θέλει. Ελπίζω ότι έχετε περάσει μια παρόμοια πορεία και ότι μετά το βαθύ πόνο του χωρισμού μας φτάσατε μαζί μου στο σημείο που ευχαριστείτε για τα πάντα το Θεό. Όλο αυτό το κακό ήταν απαραίτητο για μένα. Να ανοίξω τα μάτια μου, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους μας. Όλους εκείνους οι οποίοι είναι παθόντες και η οικογένειά μας. Ας ελπίσουμε ότι και εσείς έχετε καταλάβει την υπόδειξη του Θεού. Ένα σας παρακαλώ από καρδιάς, μην ξεχάσετε το Θεό. Απόσπασμα της τέταρτης προκήρυξης. Κάθε λέξη από το στόμα του Χίτλερ είναι ένα ψέμα. Όταν μιλά για ειρήνη εννοεί τον πόλεμο και όταν κατά τρόπο βλάσφημο χρησιμοποιεί το όνομα του παντοδύναμου εννοεί τη δύναμη του κακού, τον εκπεσόντα άγγελο, τον σατανά. Το στόμα του είναι το δίσωσμο στόμιο της κολάσεως και η ισχύς του εκβάθρων καταραμένη. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αγωνιστούμε κατά του εθνικοσοσιαλιστικού τρομοκρατικού κράτους με ορθολογικά μέσα. Όμως οποιοδήποτε εξακολουθεί να αμφισβητεί την πραγματικότητα, την ύπαρξη δαιμονικών δυνάμεων, θα έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να αντιληφθεί τη μεταφυσική διάσταση αυτού του πολέμου. Πίσω από τα συγκεκριμένα ορατά περιστατικά, πίσω από όλες τις αντικειμενικές και λογικές διαπιστώσεις, βρίσκουμε το υπέρλογο στοιχείο, τον αγώνα ενάντια στο δαίμονα, ενάντια στους υπηρέτες του Αντιχρίστου. Παντού και πάντοτε οι δαίμονες παραμόνευαν στο σκοτάδι, περιμένοντας τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Όταν με τη δική του βούληση εγκαταλείπει τη θέση του στην τάξη της δημιουργίας, όπως δημιουργήθηκε γι' αυτόν από το Θεό εν ελευθερία, όταν υποχωρεί στη δύναμη του κακού και αποχωρίζεται από τις άνωθεν δυνάμεις και αφού θεληματικά κάνει το πρώτο βήμα, οδηγείται όλο ένα στο επόμενο, με ραγδαία επιταχυνόμενο ρυθμό. Παντού και σε όλους τους καιρούς της μεγαλύτερης κρίσης έχουν εμφανιστεί άνθρωποι, προφήτες και άγιοι που πονούσαν για την ελευθερία. Κήρυξαν το μοναδικό Θεό και με τη βοήθειά του οδήγησαν το λαό στην αντιστροφή της πτωτικής του πορείας.
Ο άνθρωπος είναι βέβαια ελεύθερος, αλλά χωρίς τον αληθινό Θεό είναι ανυπεράσπιστος ενάντια στο κακό. Είναι σαν καράβι χωρίς πιδάλιο, στο έλεος της θύελλας, σαν μικρό παιδί χωρίς τη μητέρα του. Σαν σύννεφο που διαλύεται στον αέρα. Και σε ρωτάω, σαν χριστιανό που αγωνίζεσαι για τη διαφύλαξη του πιο πολύτιμου θησαυρού σου, μήπως διστάζεις, μήπως ξεπέφτεις τη δολιότητα, τον υπολογισμό και την αναβλητικότητα με την ελπίδα ότι κάποιος άλλος θα σηκώσει το χέρι για να σε υπερασπίσει. Δεν σου έδωσε ο Θεός τη δύναμη και τη θέληση να αγωνιστείς. Πρέπει να χτυπήσουμε το κακό εκεί που είναι πιο δυνατό και είναι πιο δυνατό στην εξουσία του Χίτλερ. Και η Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία και στη συνέχεια η όμορφη αφήγηση όπως πάντα του πατρός Νεκταρίου Κοβιλιάτη για ένα παιδί και την Παναγία των πονεμένων. Ας τα ακούσουμε με προσοχή. Του Βασίλη Αργυριάδη, μικρό γεροντικό πόλεων. Με το που βγήκαν στη λεωφόρο, τους χτύπησε στο πρόσωπο αέρας παγωμένος, χειμώνας βαρύς. Η μάνα κρατούσε σφιχτά από το χέρι το μικρό της αγοράκι. Στη γωνιά του δρόμου ένας κουλουρτζής τουρτούριζε από το κρύο. Το αγοράκι είδε μια μεγάλη κυρία να περνά αργά από μπροστά του. Ήταν ντυμένη απλά, μα το βλέμμα σου δεν την προσπερνούσε. Η κυρία στάθηκε μπροστά στον κουλουρτζή. Έβαλε το χέρι της σε κάποια τσέπη του παλτού της και έβγαλε ένα μικρό μπουκάλι με κόκκινο ποτό. «Αχ, κονιάκ», είπε ο κουλουρτζής, «είναι ό,τι πρέπει, έτσι όπως έχω παγώσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ». Η μεγάλη κυρία συνέχισε τον δρόμο της. Το αγοράκι κρεμασμένο στο μητρικό χέρι περπατούσε λίγο πιο πίσω της. Τα παιδικά μάτια την αποζητούσαν μαγνητισμένα. Άλλοτε την έβλεπαν και άλλοτε την έχαναν πίσω από τις πλάτες των περαστικών. Η γυναίκα εκείνη βάδιζε σαν να μην πατά στο πεζοδρόμιο. Μόλις έφτασε στο φανάρι δεν στάθηκε καθόλου. Με το που πάτησε το πόδι της στην άσφαλτο άναψε πράσινο για τους πεζούς. Στη στάση του λεωφορείου την είδε να μιλά σε μία κοπελίτσα. Ήταν ένα όμορφο κορίτσι με τζιν και βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Έκλαιγε πνικτά. Κανείς δεν της έδινε σημασία. Η μεγάλη κυρία στάθηκε πλάι της. Χάιδεψε απαλά την πλάτη της και η κοπέλα άρχισε να ηρεμεί. Σκούπισε τα μάτια της και το πρόσωπό της γλύκανε. Λίγο παρακάτω, το αγοράκι είδε τη γυναίκα καθισμένη στο πλάι ενός ζητιάνου. «Πρεζόνια», τους λένε οι μεγάλοι. Κάτι του έλεγε και εκείνος σαν να χαμογελούσε αχνά. Το αγοράκι με τη μαμά του τους προσπέρασαν. «Πάμε λίγο στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί», είπε η μάνα στο αγοράκι. Μπήκαν στο μικρό εκκλησάκι της γωνίας. Άναψαν κερί. Φίλησαν τις εικόνες. Λίγο πριν βγουν από το ναό, το αγοράκι πήρε ξανά με το μάτι του τη μεγάλη κυρία. Ήταν τώρα ανεβασμένη στην κόχη του ιερού, πάνω από την ωραία πύλη, ζωγραφισμένη με χέρια ανοιχτά, σαν να για να αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Έτσι του φάνηκε. Τη σιγάρα να σβήνει.
Σάλι χορός μοναζουσών της Ιεράς Μονής Ορμήλιας Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νεκτάριο Κοβιλιάτη από το ιεροκάθισμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους Ανοδολούς στη Μεσσηνιακή Μάνη. Να κλείσουμε τώρα, γιατί ο χρόνος πέρασε, και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και μας ευχηθήκατε και μας στέλνετε πάντοτε την αγάπη σας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν εδώ στην εκπομπή μας σήμερα και βοήθησε ηχητικά και στη μουσική. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Προτείνουμε κλείνοντας ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, γιατί τώρα το καλοκαίρι, αν δεν διαβάσουμε, πότε θα γίνει αυτό? Εννοούμε αν δεν διαβάσουμε εξωσχολικά βιβλία. Επιστροφή λοιπόν στα ψηλά βουνά της Μαρίας Γαλίζη, που εικονογράφησε η Αγγελική Ιδελεχά. Ένα διαφορετικό βιβλίο, φίλοι μας, για τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών μας, που περιέχει μια καλογραμμένη ιστορία. Τα καλεί λοιπόν τα παιδιά στη γνωριμία με την ελληνική φύση και τα χωριά της Ελλάδας. Πρωτότυπες δραστηριότητες, συνταγές, συναξάρια, ιστορίες και πολλά ακόμη, πλούσια περιεχόμενα. Μπορείτε να το διαβάσετε. Τίτλος: Επιστροφή στα ψηλά βουνά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνο για να παραγγείλετε 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, όπως είπαμε, και ευχόμαστε πάντοτε να είστε γεροί, δυνατοί. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.